Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης σε ομιλία του σε Ινστιτούτο της Γερμανίας. Στην ομιλία του, ο Κώστας Σιμίτης χαρακτήρισε τη συμφωνία με την Τρόικα απροετοίμαστη και τους όρους μη πραγματοποιήσιμους, ενώ η χώρα συνεχίζει να ζει σε μια ύφεση δίχως προηγούμενο. Οι συντάκτες παρέλειψαν να συνδέσουν τους στόχους του μνημονίου με την πραγματικότητα και τόνισε ότι χρειάζεται επιμήκυνση των χρόνων αποπληρωμής των δόσεων. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να διαπραγματευτεί με άξονα την ανάπτυξη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2009 αντέδρασε πολύ αργά και πως έχει μεγάλη ευθύνη στις εξελίξεις. Τέλος, υπεραμείνθηκε τη ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και επεσήμανε ότι η επιστροφή στην δραχμή είναι απάνθρωπη δράση και συνέπεια και οι μόνοι που θα ωφεληθούν είναι οι κακοί επιχειρηματίες και όσοι έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε τα πεπραγμένα των κυβερνήσεών του, υποστηρίζοντας ότι το 2004 το χρέος ήταν στο 102% επί του ΑΕΠ και το έλλειμμα στο 3%. Θεώρησε πως η κρίση οδηγεί σε μια πολιτική ολοκλήρωση ή τουλάχιστον σε μια ενιαία οικονομική διακυβέρνηση των μελών της Ευρωζώνης, αν και οι πρωταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ικανοί για τέτοια πολιτική. Τέλος, σε ερώτηση για τους εξοπλισμούς, είπε πως δεν πιστεύει ότι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία και αν γίνει κάτι θα είναι για 2-3 ώρες. Γι' αυτό χρειάζονται διαβουλεύσεις με τη γείτονα χώρα. Εξάλλου, ο γνωστός ευρωβουλευτής των Πρασίνων Ντανιέλ Κονπεντίτ στυλίτευσε τη στάση της Γερμανίας προς την Ελλάδα, καθώς η Γερμανία δανείζεται με 1,5% επιτόκιο και δανείζει προς 3,5% αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από την κρίση. Αναφέρθηκε επίσης και στα υπέρογκα ποσά που σπαταλάει η Ελλάδα σε εξοπλιστικά προγράμματα και σε φαινόμενα διαφθοράς όπου αναμίχθηκαν και γερμανικές εταιρείες όπως η Siemens. Κάλεσε τους Έλληνες να παραδειχθούν τα λάθη τους και να σφάξουν τις ιερές αγελάδες όπως αποκάλεσε τον εθνικισμό, την διόγκωση του στρατού και τη μη φορολόγηση της περιουσίας της Εκκλησίας. Τέλος, σημείωσε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου δεν έπρεπε να είναι πολυμελής και η αποχώρηση από το ευρώ δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα στην ομιλία, καθώς ομάδα Ελληνών ανήρτησε πανό με τη λέξη Siemens και απέτησε από τον Κώστα Σιμίτη να εξαφανιστεί από την πολιτική σκηνή εξαιτίας των σκανδάλων της δικιάς του διακυβέρνησης. Την ομιλία του Κώστα Σιμίτη και τις πολιτικές εξελίξεις σχολίασε αποκλειστικά στη Citizen TV ο πρώην Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης. Κύριε Φλωρίδη, ακούσαμε τον κύριο Σιμίτη και τον κύριο Κονπετίτ. Στην ουσία, λίγο πολύ ξέραμε τι θα πούνε. Εσείς, ποιο είναι το σχόλιο σας? Το σχόλιο μου είναι ότι τέθηκαν ζητήματα τα οποία είναι κέρια για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Δηλαδή, ότι η Ελλάδα πρέπει να συγκροτήσει το δικό της σχέδιο για να μπορέσει να βγει από την κρίση, το οποίο θα υπερβαίνει κατά πολύ ένα μνημόνιο το οποίο βάζει απλούς δημοσιονομικούς στόχους, έστω σκληρούς. Και το δεύτερο που έθεσε είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να κινηθεί στα πλαίσια μιας αλληλεγγύης των πλεονασματικών χωρών του Βορρά σε σχέση με τις ελληματικές χώρες του Νότου. Οι πλεονασματικές χώρες του Βορρά πρέπει να χαλαρώσουν λίγο τους περιορισμούς που έχουν στους λαούς για να αυξηθεί η κατανάλωση εκεί, άρα να κάνουν κάποιες εισαγωγές και αυτές, και οι χώρες του Νότου να ενισχυθούν όσον αφορά τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να κατευθυνθούν για να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική οικονομία, δηλαδή να παράγουν προϊόντα τα οποία είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. Και βεβαίως αναφέρθηκε και στις ευθύνες του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν εννοεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεγάλης κρίσης. Ποιοι είναι οι λόγοι που πέφτουν έξω? Ναι, είπα ότι σωστά θα έπρεπε το πρόγραμμα να περιλάμβανε αναπροσαρμογή των στόχων και των χρόνων ανάλογα με το αν αυτοί δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Αλλά προσέθεσα εγώ, κάτι που δεν είχε η ομιλία, ότι θα έπρεπε να γίνεται και μια αξιολόγηση γιατί δεν γίνεται αυτό. Η ευθύνη του πολιτικού συστήματος για ότι τα πράγματα δεν προχωράνε είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι δυνατόν, επειδή χρόνια προσπαθούν να ανοίξουν ένα επάγγελμα και δεν μπορούν να το ανοίξουν, δεν είναι δυνατόν να μπορεί να φτιάξουν ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα ή να οργανώσουν καλύτερα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να απορροφήσουν ένα ευρώ από τα 17 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν αδυναμίες δικές μας, οι οποίες θα πρέπει να αναλυφθούν, να εντοπιστούν και με βάση αυτό να γίνονται και οι αξιολογήσεις. Φαίνεται ότι η συμφωνία για το PSI κλείνει κάπου στη μέση και για την Ελλάδα και για τους πιστωτές μας, το 4%. Πιστεύετε ότι είναι βιώσιμο μετά, θα είναι βιώσιμο το χρέος? Καθίστε να το δούμε αυτό πρώτα, δηλαδή να δούμε ποια θα είναι τελικά η συμφωνία και μετά να μπορούμε να κάνουμε την αξιολόγηση. Νομίζω ότι η προσπάθεια ελληνική πρέπει να συνεχιστεί και αν καταφέρουμε να δημιουργούμε πράγματα τα οποία μας οργανώνουν ως μια σύγχρονη χώρα, τότε είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε και άλλες διευκολύνσεις από τους εταίρους και τους δανειστές.
Το μεγάλο ζήτημα της ανάπτυξης, εσείς που είστε χρόνια πολιτικός, πώς το βλέπετε εν καιρό κρίσης? Η ανάπτυξη πρέπει να δούμε πολλαπλές επεμβάσεις. Μία βασική επέμβαση είναι στο κράτος, το οποίο πρέπει να πάψει να είναι τόσο γραφειοκρατικό και διεφθαρμένο, και πρέπει να οργανώσει την παρουσία του σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, δηλαδή να αφαιρέσει πολλά από τα άχρηστα εμπόδια για την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε ένα πολύ καλό φορολογικό σύστημα, απλό, διαφανές, έτσι ώστε ο άλλος να αισθάνεται ασφαλής. Και βέβαια πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους που έχουμε, κυρίως από το ΕΣΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να μπορέσουν και οι ιδιώτες να κινητοποιηθούν. Αλλά όμως, αν δεν σταθεροποιηθεί η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, είναι βέβαιο ότι δύσκολα μπορούν να γίνουν αυτά. Τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ εσείς τις παρακολουθείτε και πώς τις σχολιάζετε? Τις παρακολουθώ. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς με την ευθύνη όλων, εκεί πρωτίστως του κ. Παπανδρέου αλλά και των βασικών του στελεχών, κινείται με τρόπο που το αποξενώνει διαρκώς από την ελληνική κοινωνία, και δεν βλέπω τρόπος να μπορεί να υπερβεί αυτό το αδιέξοδο στο οποίο έχει εισέλθει. Και ένα τελευταίο ερώτημα για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Πόσο περίπου ζωή της βλέπετε εσείς να δίνετε σε αυτή την κυβέρνηση? Η κυβέρνηση αυτή δημιουργήθηκε για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Μακάρι να μπορούσε να αξιοποιηθεί για περισσότερο χρόνο και για πιο σημαντικά, για σημαντικά πράγματα. Οι πολιτικές δυνάμεις φαίνεται να μην είναι έτοιμες γι' αυτό. Εγώ θα ευχόμουν να καταλάβουν οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη που υπάρχει για να συνεννοηθούν και να λύσουν τώρα όλες μαζί θέματα τα οποία ένα κόμμα από μόνο του δεν μπορεί να τα λύσει.